Πρωταγωνίστρια στον ελληνικό τουρισμό παραμένει η Κρήτη με μεγάλο όγκο επισκεπτών, πολλέ διανυκτερεύσει και υψηλέ εισπράξει. Η μελέτη του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων καταδεικνύει για μία ακόμη φορά το σημαντικό ρόλο του νησιού στην ανάπτυξη του κλάδου και συνολικότερα στην ελληνική οικονομία. Η Κρήτη καταγράφει το 20% των εισπράξεων του ελληνικού τουρισμού, οι οποίε αντιστοιχούν σε 3,13 δισεκατομμύρια ευρώ. Η περιφέρεια της Κρήτης αντιπροσωπεύει το 15% των επισκέψεων όλης της Ελλάδας. Στο νησί έφτασαν συνολικά 5,2 εκατομμύρια τουρίστες, ενώ το 2016 ο αριθμός τους ήταν 4,5 εκατομμύρια. Η Κρήτη ω προορισμό παραδοσιακά είναι ψηλά στη λίστα των προτιμήσεων των Γερμανών, που κατέχουν βάση εισπράξεων την πρώτη θέση στι αγορέ που προσελκύει το νησί, αφήνοντα και τα περισσότερα έσοδα στι τουριστικέ επιχειρήσει. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν το 27% με 945 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθούν οι Γάλλοι με 12% και 346 εκατομμύρια, ενώ το top 3 συμπληρώνουν οι Βρετανοί με 9% και 327 εκατομμύρια ευρώ. Η περιφέρεια Κρήτη αντιπροσωπεύει το 19% των διανυκτερεύσεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα αλλά και τη μέγιστη διάρκεια παραμονής σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα με 8,4 διανυκτερεύσεις ανά άτομο. Την ίδια ώρα μειωμένη κατά 12% εμφανίζεται η μέση δαπάνη αναεπίσκεψη που υπολογίζεται στα 599 ευρώ σε σχέση με τα 682 ευρώ δύο χρόνια νωρίτερα. Η ενοδική πορεία του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2012 και συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια. Οι αφήξει των τουριστών εμφανίζουν έντονη εποχικότητα, με το 80,2% να καταγράφονται στο δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο του έτου, και την Κρήτη να παραμένει στου κορυφαίου ελληνικού προορισμού βάση αφήξεων μαζί με την Κεντρική Μακεδονία, τον Νότιο Αιγαίο και την Αττική. Οι διεθνεί αεροπορικέ αφήξει υπολογίζονται σε 4,6 εκατομμύρια ετησίω, ενώ η περιφέρεια Κρήτη κατέχει το 4% των διακινηθέντων ακτοπλοϊκώ στο εσωτερικό τη χώρα, σημειώνοντα αύξηση σε 5 χρόνια κατά 20%. Κατά την περίοδο 2013-2018, οι απασχολούμενοι στα καταλήματα σημείωσαν επίσης αύξηση κατά 50%, ενώ κατά 32% αυξήθηκαν οι απασχολούμενοι στην εστίαση.